τις 5 από το Corfu Channel και επανάληψη κάθε Τετάρτη τις 4. Και πάμε στον επόμενό μας καλεσμένο, στον κύριο Κούτρα Νίκο, απόφυτος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστήμιο Κρήτης, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τμήματος Αρχαιονομίας Επιστήμης της Πληροφορίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο, υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο, μέλος της Νεολαίας Πασόκ Κέρκυρας και της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νεολαίας Πασόκ Κέρκυρας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, κύριε Κούτρα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κούτρα, πραγματικά όλοι αυτοί οι τίτλοι για ένα νέο παιδί. Και το μέλλον ποιο θα είναι σε αυτό το κράτος που όλοι ζούμε? Αυτή τη στιγμή λίγο είναι δυσδιάκριτο το μέλλον. Δηλαδή, αν πούμε ότι υπάρχει και έτσι, και καλό θα είναι για εμάς τους νέους να πιστεύουμε σε κάτι τέτοιο, αυτή τη στιγμή με αυτή την αναταραχή και ένα πολιτικό σύστημα το οποίο αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ότι είναι σαθρό και σιγά σιγά αρχίζει και χάνεται, είναι δυσδιάκριτο. Υπάρχει μέλλον, αλλά όχι άμεσα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, για ανθρώπους της ηλικίας μου και για τις επόμενες γενιές μετά από μένα, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, αλλά δεν σημαίνει ότι θα καταθέσουμε τα όπλα πολύ εύκολα, τουλάχιστον κατά την άποψή μου πάντα. Ξέρετε, το τελευταίο διάστημα με όλα αυτά που συμβαίνουν, πολλά παιδιά φεύγουν προς το εξωτερικό και ειδικά παιδιά που έχουν τελειώσει ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πώς μπορούμε να το σταματήσουμε όλο αυτό και τελικά αυτό το κράτος θα μείνει μόνο με γερόντους? Κοιτάξτε να δείτε, το ζητούμενο είναι ότι σε κάθε τακτικό προϋπολογισμό υπάρχει μια υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης και ευρύτερα της παιδείας. Όταν λοιπόν υποχρηματοδοτείται ο τομέας της παιδείας και τα γενικότερα το εκπαιδευτικό σύστημα, έχει ως αποτέλεσμα ότι ναι, μεν υπάρχουν για παράδειγμα μεταπτυχιακά προγράμματα πάρα πολλά στην Ελλάδα και ευτυχώς ως ένα βαθμό τα περισσότερα αυτή τη στιγμή είναι χωρίς δίδακτρα, άπου με το πέρασμα των ετών θα υπάρχουν και δίδακτρα παντού. Ναι, μεν απορροφούνται άνθρωποι, νέοι άνθρωποι στα μεταπτυχιακά αυτά τα προγράμματα, αλλά μετά, βγαίνοντας στην κοινωνία, βγαίνοντας στην αγορά εργασίας, δεν απορροφούνται πουθενά. Διότι δυστυχώς, ναι, μεν υπάρχει στην εκπαίδευση μια κάποια χρηματοδότηση, αλλά δεν υπάρχει στην έρευνα. Και αυτά, αν θέλετε, βάσει και των όσων αποφασίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτά είναι, αν θέλετε, πάνε μαζί. Δηλαδή, εκπαίδευση, καινοτομία και έρευνα. Είναι το τρίγωνο, το λεγόμενο της γνώσης. Αυτό όλα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εφόσον είμαστε ακόμα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουμε να τα ακολουθούμε κάτι τέτοια. Δυστυχώς, αυτό που παρατηρείται στη χώρα μας είναι ότι υπάρχουν κάποιοι νόμοι, ο 3369 και ο 3161, 2005 και 2003 αντίστοιχα, οι οποίοι μιλάνε για εκπαίδευση και αγορά εργασίας και τα συνδυάζουν, που δυστυχώς δεν εφαρμόζονται. Έχουν απλά υλοποιηθεί για να υλοποιηθούν. Εννοείται ότι δεν εφαρμόζονται στην πράξη. Όχι, ναι, ακριβώς. Ποιος είναι ο λόγος που δεν εφαρμόζονται οι νόμοι στην πράξη, κύριε Κούτρα? Τα χρήματα, δυστυχώς, η χρηματοδότηση. Υποχρηματοδοτούνται όλα αυτά. Δηλαδή, κοιτάει η εκάστοτε κυβέρνηση, και μάλλον να το πω ορθότερα, η ελληνική κυβέρνηση, γιατί αυτό αποδείχθηκε τις τελευταίες ημέρες, ότι μπλε, πράσινο, κόκκινο, δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει διαφορά. Καμία δεν σκέφτεται τα παιδιά της. Υπάρχει άλλωστε και το τραγούδι που λέει «Ελλάδα, Ελλάδα φτάνει πια να τρώσεις ήδη τα παιδιά σου», για παράδειγμα. Και θα πω και κάτι που είναι πολύ πιο, αν θέλετε, παραστατικό και πολύ πιο ωραίο, είναι ότι είμαστε μια, αν θέλετε, φτωχή χώρα με πλούσια μυαλά. Αλλά δυστυχώς όλα αυτά τα μυαλά χάνονται ή φεύγουν. Εδώ θα διαφωνήσω, κύριε Κούτρα, μαζί σας. Είμαστε μια πλούσια χώρα, απλώς δεν την έχουμε εκμεταλλευτεί. Ναι, σαφέστατα και έχουμε πολύ καλά μυαλά, σαφέστατα και έχουμε επιστήμονες που έχουν διακριθεί προς τα Αμερική, Ευρώπη και γενικότερα. Συμφωνώ ότι η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της, αλλά είμαστε πλούσια χώρα. Όμως δεν μας αφήνουν να αναπτυχθούν. Και θέλω να πω γιατί. Ποιος είναι ο λόγος? Συμφωνώ. Κοιτάξτε να δείτε. Φτωχή χώρα εννοώντας, λάθος μου και ζητάω συγγνώμη, σε εισαγωγικά. Φτωχή χώρα διότι έτσι μας έχουν κάνει να νιώθουμε. Γι' αυτό και μας λένε και λαδέτσα. Εννοείται ότι μας έχουν ρίξει το ηθικό. Δεν το συζητάω. Φανταστείτε τώρα ότι μιλάμε ότι έχει πρόβλημα η τρίτη οικονομία της Ευρώπης, η Ιταλία, και βλέπετε ότι τώρα, ας πούμε, το ζήτημα έχει γίνει τόσο μεγάλο. Κατά την άποψή μου πάντοτε, πιστεύω ότι με την Ελλάδα πειραματίζονται. Δηλαδή, επειδή θεωρητικά πάντοτε και κατά αυτούς, εκτός Ελλάδας, θεωρούμαστε ως μια αδύναμη, φτωχή, όπως προανέφερα, χώρα, αλλά σας λέω πάντοτε σε εισαγωγικά, κοιτάνε τώρα τι πειράματα μπορούν να κάνουν σαν αφορά τις χρηματοδοτήσεις, σαν αφορά το δανεισμό, και να δουν κατά πόσο, ποια είναι τα όρια της αντοχής μας, μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε, μέχρι πόσο μπορεί ακόμα να θυσιαστεί ο ελληνικός λαός.
Θεωρείτε ότι αυτό το έθνος που έχει δώσει έμπρακτα με την ιστορία, έτσι, ναι, και έχει καταγραφεί, δεν σκύβει το κεφάλι εύκολα. Είναι ένας λαός που είναι περήφανος από μόνος ακριβώς, του. Ακριβώς. Ένας λαός που είχε το θράσος να λέει βάρβαρος ότι δεν ήταν δικό του. Ένας λαός που είναι μόνο 11 εκατομμύρια. Και παρόλα αυτά, σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες, το κακό μας το κομμάτι είναι ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε και να πετάξουμε από πάνω μας τις ταμπέλες που λέγεται πράσινο, που λέγεται κόκκινο, που λέγεται κίτρινο, που λέγεται μπλε. Και επειδή είστε ένας λαμπρός επιστήμονας που ασχολείται με όλα αυτά και με την πολιτική επιστήμη, θέλω να μου πείτε γιατί συμβαίνει όλα αυτά και ειδικά στη σήμερα εποχή που υπάρχουν πολύ καλά μυαλά και μυαλά τα οποία είναι μέσα στην εκπαίδευση. Ξέρετε τι γίνεται. Κατά την άποψή μου και πάλι, έχει να κάνει και με την οτροπία μας ως Έλληνες. Δηλαδή ότι δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε χρεοκοπήσει σαν χώρα τρεις φορές, ή τέσσερις αν δεν κάνω λάθος, και πάντοτε μεγάλο μερίδιο ευθύνης έφεραν οι ψηλά πολιτικά ιστάμενοι. Δηλαδή αυτοί που είχαν και διαχειρίζονταν τα όσα διαχειρίζονταν. Ένα άλλο που έχω παρατηρήσει είναι ότι, και σύμφωνα και με την ιστορία, ποτέ δεν στραφήκαμε ως χώρα στις δυνάμεις μας. Δηλαδή, σαν χώρα πλουτοπαραγωγικά, δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή συζητάμε ότι κάτω από την Κρήτη υπάρχουν πετρέλαιο. Στην Μακεδονία υπάρχουν πολλά ορυκτά, ορυκτός πλούτος. Μπορεί και αυτός να διαχειριστεί. Έβια, εύβοιο. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Απλά σας λέω τώρα κάποια μερικά παραδείγματα, ναι, που τώρα έχουν βγει στη φόρα, γιατί τώρα όντως τα έχουμε ανάγκη. Αλλά ποτέ δεν μου έχει κάνει εντύπωση, δηλαδή δεν έχει στραφεί ποτέ το ίδιο το κράτος, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την εκάστοτε εξουσία δεν έχουν στραφεί ποτέ στην ίδια τη χώρα ώστε να αξιοποιήσουν αυτά που μπορεί να παράγει η χώρα μας. Και αυτή τη στιγμή το μόνο που έχουμε σαν βαριά βιομηχανία είναι ο τουρισμός. Που και αυτό έτσι όπως πάμε, σιγά σιγά το κατατρώμε, δηλαδή το διαλύουμε. Και είναι πολύ άσχημο, πιστεύω, αυτό το πράγμα. Πρέπει να κάνουμε κάτι για τη χώρα μας και πρέπει να αξιοποιήσουμε ό,τι μπορεί να αξιοποιηθεί. Και αυτά, όπως σας προείπα, υπάρχουν πετρελαιοπηγές. Υπάρχουν και ορυκτός πλούτος, αρκεί να τα διαχειριστούμε εμείς. Το θέμα άλλος είναι ότι υπάρχουν και είναι κάτω από ελληνικά εδάφη αυτή τη στιγμή. Με όλα αυτά που ακούμε, έτσι μια παραφιλοσοφία είναι ότι παίρνουμε τις δόσεις, αλλά θα τα χάσουμε όλα αυτά. Ισχύει κάτι τέτοιο, κύριε Κούτρα? Εγώ πιστεύω ότι ξέρουν πολύ εύκολα να μας τρομοκρατούν. Δηλαδή, αν ελέγξει κάποιος, αλλά δεν έχει, ο Έλληνας πολίτης δεν έχει τόσο εύκολη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με πληροφορίες, οι οποίες με στατιστικά αποδεδειγμένες δείχνουν ότι η Ελλάδα δεν είμαστε. Δηλαδή, πραγματικά, ας πούμε, δεν έχουμε το μεγαλύτερο χρέος της ζώνης. Δηλαδή, όταν στις αρχές που το είχαν πολυδιαφημίσει η τέταρτη εξουσία, η οποία είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όταν το είχαν διαφημίσει τόσο πολύ έτσι, δηλαδή τρομοκρατήθηκε ο κόσμος, άρχισαν να το πιστεύουμε κι εμείς οι ίδιοι ότι όντως. Είδατε ότι εγώ έκανα το λάθος και είπα φτωχή. Αλλά τελικά, σε εισαγωγικά και πολύ ορθά, με διορθώσατε. Αλλά δεν είμαστε. Δηλαδή, στην Ιταλία, για παράδειγμα, μιλάμε για 2-3. Κοντά 2-3. Δεν ξέρω και εγώ πόσο χρέος έχουν. Αλλά βλέπετε ότι τώρα εμάς, θα επιμείνω, πιστεύω ότι πειραματίζονται με την Ελλάδα. Είμαστε στο μάτι του κυκλώνα. Ναι, ναι, αυτή τη στιγμή, ναι. Μα να ξέρετε όμως κάτι. Χίλια συγγνώμη που σας διακόπτω. Μέχρι και ο Ομπάμα, ας πούμε, έστειλε εντολές. Μην τους αφήσετε στο έλεος του Θεού, γιατί λέει, φοβάται, σας το λέω τώρα παραφράζοντας τα όσα είπε, μήπως η ελληνική κρίση φτάσει μέχρι την Αμερική και την επηρεάσει. Θεωρώ ότι όλα είναι ντόμινο. Ναι, σίγουρα. Αν πέσει ένας, πέφτουν όλοι. Ναι, σίγουρα. Έτσι, όταν έχεις χτίσει ένα ευρωπαϊκό κράτος το οποίο έχει μέλη και τα λοιπά, αν το αφήσεις το ένα κομμάτι σου, θα αιμορραγήσουν και τα άλλα. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Πιστεύω ότι εσείς γνωρίζετε καλύτερο πάνω σε όλα αυτά, με όλα αυτά που ασχολείστε. Παρ' όλα αυτά, έτσι, γιατί τα νέα παιδιά απαξιώνουν την πολιτική, απαξιώνουν τα πάντα, είναι έτσι, δεν θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά, δεν θέλουν να προσφέρουν. Ξέρετε τι γίνεται, δεν υπάρχουν πλέον πρότυπα. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που, αν θέλετε, διαφημίζουν με την καλή έννοια πάντοτε αξίες. Όλα αυτά έχουν ως ένα βαθμό καταρρεύσει. Αν και δεν μ' αρέσει να είμαι ούτε καταστροφολόγος, ούτε μηδενιστής, δυστυχώς, ως ένα βαθμό, όλα αυτά δεν υπάρχουν. Δηλαδή, ούτε αξίες, ούτε πρότυπα. Και παράλληλα, υπάρχει και το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης. Δηλαδή, το πιο ανατρεπτικό και ριζοσπαστικό κομμάτι της κοινωνίας είναι η νεολαία. Και οι ψηλά ιστάμενοι κοιτάνε πώς θα μπορέσουν την νεολαία να τη σβήσουν, να την κοιμήσουν, να την ναρκώσουν. Γι' αυτό και δίνουν χουλιγκανισμό στα γήπεδα, γι' αυτό και δίνουν ναρκωτικά συνεχώς, παντού, πολύ εύκολα βρίσκεις. Γι' αυτό δίνουν και αλκοολισμό. Δηλαδή, κοιτάνε τα νέα παιδιά να τα αποχαυνώσουν ώστε να μπορούν
να περνάνε αυτά που θέλουν σε όλες τις χώρες. Γι' αυτό και λέγεται και παγκοσμιοποίηση. Ναι, το θέμα είναι ότι αυτοί το κάνουν για τους α, β, γ λόγους τους δικούς τους. Εσείς, σαν νέοι άνθρωποι, γιατί δεν προσπαθείτε ώστε να κάνετε μικρά σωματεία, μικρές ομάδες, ώστε να μπορέσετε, εσείς είσαστε αυτό το μέλλον αυτού του κράτους, εσείς πρέπει να βοηθήσετε και να τραβήξετε τους υπόλοιπους, γιατί για σας μιλάμε. Θα σας μιλήσω με μελέτη περίπτωσης τον τόπο μας, την Κέρκυρα. Λοιπόν, εδώ όσες φορές προσωπικά και μαζί με ανθρώπους, φίλους μου, πολύ καλούς, προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι για να αποδείξουμε ότι υπάρχει νεολαία και έχει διαφορετική φωνή. Διαφορετική φωνή πάντοτε, αν θέλετε, σε πλουραλιστικά επίπεδα, δηλαδή για κάτι διαφορετικό, να ακουστεί κάτι άλλο, να ακουστεί, αν θέλετε, η νεολαία. Πάντοτε καταπολεμηθήκαμε, μας κάναν στην άκρη, με πολύ ωραίο τρόπο το λέω, και δυστυχώς ακόμα και νέοι άνθρωποι κοιτάνε πάντοτε να είναι ουρά κάποιων άλλων πολιτευτών. Δεν θα σας πω ονόματα. Οι στάσεις και οι συμπεριφορές χαρακτηρίζουν τους πάντες. Λίγο πολύ όλοι το έχουν. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και δυστυχώς το έχουμε υπόψη. Κάθε νέος που βγαίνει οφείλει απλά να είναι η ουρά κάποιου. Δεν γίνεται πάντα έτσι. Αυτό πρέπει να το συνηθίσουν. Δεν μπορεί δηλαδή το ότι μου δίνεται το βήμα μέσω της εκπομπής σας και σας ευχαριστώ και πάλι, είτε των τοπικών εφημερίδων, να μιλήσω. Θα μιλήσω. Δεν σημαίνει όμως ότι εγώ και οποιοδήποτε εγώ στην ηλικία μου μιλάει εξ ονόματος κάποιου. Μιλάω εξ ονόματος του εαυτού μου. Μιλάω για μένα. Αυτό δεν έχουν καταλάβει και ίσως αν δεν το καταλάβουν γρήγορα. Είναι πολύ αργά. Θα είναι πολύ αργά για όλους μας. Mm. Το θέμα είναι, κύριε Κούτρα, πραγματικά και σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στην εκπομπή και μου. Εγώ σας γιατί ευχαριστώ που με καλέσετε. Έτσι, νέα παιδιά, πρέπει να ακούγεται η άποψή τους. Και ούτε θέλουμε κανέναν να βάλουμε στην άκρη, κανένας μας. Ίσως πρέπει να βοηθήσουν τα παιδιά, να βοηθήσουν το μέλλον, να μάθουμε από τα καλά τους, να αφήσουμε στην άκρη τα κακά τους και να συνεχίσουμε. Διαφορετικά, τι πιστεύετε ότι θα μείνει σε αυτό το κράτος? Δεν θα αλλάξει τίποτα. Δηλαδή, όταν αλλάζουν οι σκέψεις, αλλάζουν οι συνθήκες, αλλάζει η νοοτροπία, οφείλουν κάποια πράγματα σε κάποιους θεσμούς, σε κάποια συνδικάτα, σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, οφείλουν να αλλάξουν. Αν δεν αφήσουν λοιπόν το νέο που είναι παραπλήσιο της αλλαγής να βγει προς τα έξω, να βγει προς τα πάνω, το νέο σε σκέψη, όχι μόνο ηλικιακά, αλλά και σε τρόπο φιλοσοφίας, να βγει μπροστά, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Θα είναι απλά συντήρηση, τίποτα άλλο. Δηλαδή, όχι μόνο σε πρόσωπα συνεχώς οι ίδιοι, αλλά και σε νέα παιδιά, σας επαναλαμβάνω. Σε νέα μυαλά. Ναι. Δυστυχώς τα μολύνουν. Δεν τα αφήνουν να πούν τη γνώμη τους. Να πούν το κάτι διαφορετικό. Γιατί θέλουν πάντοτε, έτσι βέβαια τα έχουν μάθει αυτά τα παιδιά, αυτούς τους νέους, να είναι προσκολλημένοι, να εξαρτούνται άμεσα από κάτι και από κάποιον. Κλείνοντας, θα ήθελα να μου κάνετε μια έτσι γενική ανάλυση για αυτό το κράτος στο οποίο όλοι ζούμε, το οποίο όλοι αγαπάμε, το λέει ένα κράτος το οποίο είναι αθάνατο, αλλά συνέχεια αιμορραγεί. Ποια θα είναι, πιστεύετε, η κατάληξή του? Κοιτάξτε, σαν κράτος, σαν έθνος, σαν λαός, το καλό είναι ότι σύμφωνα και με την ιστορία μας δεν το βάζουμε ποτέ κάτω. Δεν θα πάψω να το πιστεύω αυτό. Πάντοτε κρατάω και έτσι μέσα μου κάποιες μικρές ελπίδες, διότι πραγματικά νοσταλγώ ωραίες ελληνικές ημέρες. Δηλαδή να έρθει το κάτι καλύτερο. Θα αργήσει βέβαια, αρκετά, ως ένα βαθμό, αλλά θα έρθει. Δηλαδή δεν μπορώ να φέρω τη μαυρίλα στη ζωή μου και δεν μπορώ να προσφέρω, αν θέλετε, σε εισαγωγικά, να δώσω στον κόσμο που μας παρακολουθεί μαύρη σελίδα. Θέλω να δώσω μια πινελιά. Νότα αισιοδοξίας. Αυτό. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας ευχηθώ καλό κουράγιο και καλή δύναμη, ευχαριστώ γιατί πολύ. Θέλουμε όλοι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Και πραγματικά νέα παιδιά τα θέλουμε να βγαίνουν προς τα έξω, να ασχολούνται με τα κοινά και να μην θάβονται από κάποιους. Αρκεί να μας αφήσουν αυτό. Να είστε εγώ καλά. Το είπα τελείως. Σας ευχαριστώ πάρα καλά. Πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, οι νέοι, η νέα γενιά είναι το μέλλον αυτού του έθνους που ζούμε. Και εσείς, οι μεγαλύτεροι, αφήστε μας να εκφραστούμε για μας και για σας. Ίσως δώσουμε κάτι το καλύτερο. Και πάμε στο μουσικό μας διάλειμμα.